διαλύθηκε Ουκρανικό κέντρο παρατήρησης. Σε πρόσφατη είδηση τώρα, η Ισβιέστα αναφέρει πως κινητές μονάδες των ρωσικών αερομεταφερόμενων δυνάμεων, των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, κατέστρεψαν ένα κέντρο παρατήρησης των Ουκρανών στρατιωτών στην ζώνη των Σειράξεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε υλικό από την μαχητική εργασία των Ρώσων αλεξιτωτιστών, αφού ανέλαβαν την αποστολή καταστροφής αυτού του Ουκρανικού κέντρου και των Ουκρανών πεζικάριων στο οχυρό, τα πληρώματα των ρωσικών κινητών μονάδων, χρησιμοποιώντας θεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου BTR-MDM Ρακούσκα, προχώρησαν ταχύτατα στην περιοχή και κατέστρεψαν τους προκαθορισμένους στόχους. Όταν έφτασαν στην στοχευμένη περιοχή, οι μαχητές χρησιμοποίησαν ένα ντρόουν για να βρουν τον στόχο και στη συνέχεια τον εξουδετερώσαν με ακρίβεια. Αυτό τουλάχιστον μετέδωσε η Ισβιέστα, προσθέτοντας πως τα πυρά από τον αυτόματο εκτοξευτή χειροβομβίδων τύπου AGS-17 Flame προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στο οχυρό. Όλα τα ρωσικά πυρά συντονίζονταν από την χρήση ενός τετρακόπτερου αεροχήματος, το οποίο πετούσε κοντά στον στόχο των Ρώσων. Μετά την κατάληψη του οχυρού, η Ισβιέστα αναφέρει πως βρέθηκαν πολλά εγκαταλελειμμένα όπλα, συμπεριλαμβανομένων και δυτικής προέλευσης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.